Με λένε Κώστα Γιαννουλόπουλο, είμαι 45 ετών και έρχομαι από Νέα Σμύρνη. Εργάζομαι σαν ιδιωτικός υπάλληλος στον τομέα των πολιτικών δημοσκοπήσεων. Όταν ήμουνα στα 20, ξεκίνησε η σχέση μου με τη μουσική και άρχισε ψάχνοντας σιγά σιγά μέσα από φίλους, μέσα από αγγελίες, να ψάχνω σχήματα για να μπορέσω να μπω σαν frontman πάνω στο είδος, κυρίως όμως του ξένου στίχου. Μετά βρήκα δουλειά σε ιδιωτικό τομέα, έβγαλα αρκετά καλά χρήματα και το άφησα για κάποιο διάστημα. Νόμιζα ότι κάπου τη φωνή μου ίσως την είχα χάσει επειδή είχα αρκετό καιρό να τραγουδήσω και ξεκίνησα εδώ και περίπου μια τετραετία είναι που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ ζεστά με όλο αυτό. Αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ επαγγελματικά. Για το στυλ μου δεν μπορώ να πω πράγματα, γιατί και εγώ ακόμα το ψάχνω σαν άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι αυτό που παρουσιάζω είναι αυτό που είμαι απαραίτητα. Αν κάποιος επαγγελματίας θεωρήσει ότι έχω μια σοβαρή πρόταση, μπορώ να τα αλλάξω όλα αυτά. Δηλαδή, έχω μπει σε αυτή τη διαδικασία ότι αν κάνω κάτι στη ζωή μου στη μουσική, δέχομαι να μπω σε ένα σύστημα το οποίο να με κάνει να αλλάξω κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν έχω άγχος. Είμαι έτοιμος να βγω στη σκηνή και να κάνω κατάθεση ψυχής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Πώς σας λένε? Λέγομαι Γιαννουλόπουλος Κώστας. Μάλιστα, από πού είστε κύριε Γιαννουλόπουλε? Καταγωγή είναι Κρήτη Λαμία, μένω Νέα Σμύρνη. Και τραγουδάτε επαγγελματικά? Επαγγελματικά έχω κάνει κάποια live πολύ πρόσφατα, για ένα μήνα περίπου, με 1,5. Βασικά στα 40 ξεκίνησα να κάνω πράγματα έντονα πάνω στο θέμα της μουσικής, με έντονες πρόβες, αρκετές πρόβες, πλούσιο υλικό και με κιθάρα και ακαπέλα και συγγνώμη και σαν φωνή. Πάνω σε έντεχνο, λαϊκό, ελαφρολαϊκό, jazz, blues, metal. Λέω πολλά πράγματα. Πολλά λέγεται. Ελαφρολαϊκό, metal, τέλειο. Μου θυμίζεις εμένα. Τι έχετε αποφασίσει να μας τραγουδήσετε σήμερα? Έχω αποφασίσει να τραγουδήσω και να αφιερώσω βέβαια στους γονείς και στη μητέρα που έφυγε πριν από λίγους μήνες. Το Αγάπη του Πολόπουλου, αγαπημένο κομμάτι. Οκ. Αγάπαμε μ' όλα τα λάθη που έχω κάνει, κράταμε ενόχως είμαι απέναντι σου, τα πάμε. Με ξάφνιασε το τραγούδι όσο δεν πάει. Αγάπαμε, γινόμαι δρόμος να περάσεις, κράταμε. Έχω ανάγκη από σένα, νιώσε με. Αγαπάμε, αγαπάμε, γιατί να ζήσω χώρια σου δεν γίνεται, νεράκι η ζωή μου και θα γίνεται, στους δρόμους δικός νόημα γι' αυτό. Ξέρω γιατί το ήθελε το Σταν, το ξέρω, ήθελε να κάνει γύρω-γύρω, ήθελε να έχει μια βάση για να κάνει γύρω-γύρω. Ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι και γύρε πάλι απάνω μου να γύρουμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ. Κώστα, συγγνώμη, τώρα, θες να μας πεις τώρα και το αγάπαμε του Πουλόπουλου, γιατί μας είπες κάτι άλλο προφανώς τώρα, έτσι. Ήταν δικιά σου μελωδία, ήταν διέκτη δικιά σου, όλο κόσμο. Μήπως το στάζει, Γιώργο μου, του αμπράθαμε το αυθεντικό. Αμπράθαμε, το είπα λίγο διαφορετικά. Λίγο, άλλο τραγούδι, άλλο, τα λάζεις όλα. Ναι, γιατί δουλεύω πολύ με διασκευές γενικά, τα διασκευάζω τα κομμάτια. Τα διασκευάζω. Διασκευάζω, διασκευάζω. Κώστα, το στήσιμο σου είναι τρελά metal, δηλαδή σου. Θέλω πάρα πολύ να σε ακούσω σε κάτι metal. Μια metal μπαλάντα, δεν ξέρω. Θέλω να δω αυτό το στήσιμο μαζί με τη φωνή. Heavy metal, τώρα να πω heavy metal. Ξέρω εγώ, κάτι ρε παιδί. Μια μπαλάντα metal. Εντάξει, έχω μεγάλο ρεπερτόριο, απλά. Πες το Is This Love, ξέρω. Από Whitesnake, κάτι. Και θα κουνάω τα δικά μου μαλλιά. Is this love that I'm feeling? This must be love. Ρε εσύ, or I'll be searching for. Το στήσιμο, ρε εσύ. Το ξεχνάς. Αυτό μπορώ να το διορθώσω. Απλά είναι ο ενθουσιασμός μου. Γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και προσπαθώ να είμαι
Προσπαθώ να κινούμε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω με. Με κάνει να περνάω καλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με το αγάπαμε, αλλά σε ένα metal τραγούδι θα μου ταιριάζει απίστευτα. Μιχάλη μου, θες να πεις κάτι. Εγώ. Ναι. Ναι, είμαι χαμένος στο διάστημα. Δεν ξέρω τι άκουσα, δεν ξέρω τι είδα. Έριξε heavy metal, έριξε αυτά. Μια metal ελληνική μπαλάντα. Εγώ θέλω να το σκεφτώ. Πολλή ώρα. Μέχρι που να πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Να σου πω. Α, τόσο. Ναι. Να σου πω εγώ, Κώστα μου, ότι αυτό που άκουσα, αυτό που είδα, τέλος πάντων θεωρώ ότι δεν είναι το X-Factor, έτσι όπως το ονειρεύομαι. Ωραία. Τώρα, Κώστα, σοβαρά, πιστεύεις ότι έχεις το X-Factor? Πιστεύω ότι μπορώ, ναι, γιατί μπορώ να τραγουδήσω πάρα πολλά πράγματα. Έχω τρομακτική ενέργεια. Πιστεύεις ότι έχεις το X-Factor? Μπορώ, ναι, ναι, μέχρι το τέλος, ναι. Μπορώ να τραγουδήσω πάρα πολλά πράγματα και στην πορεία να μπορώ να πούμε και πολύ. Πιο ψηλά κομμάτια, πολύ πιο δύσκολα βέβαια. Έχω φτάσει σε σημείο πλέον να αισθάνομαι πάρα πολύ καλά και πολύ σίγουρος ότι μπορώ να ανταγωνιστώ τα παιδιά που θα είναι εδώ. Πραγματικά το ψεύω. Κώστα, είσαι ο δοστρωτήρας, έτσι. Όταν ξεκινάς να πουλάς τον εαυτό σου, το κάνεις πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πιστεύω θα περνάγαμε υπέροχα έτσι σε ένα στούντιο να τραγουδάγαμε παλιά τραγούδια παρέα. Όλο το βράδυ, μιας και έχει και τόση ενέργεια. Αλλά ειλικρινά και εγώ σε αυτή τη φάση και σε αυτό το παιχνίδι δύσκολα βλέπω μέλλον. Να αποφασίσουμε. Λοιπόν, από μένα είναι ένα όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστα, και από μένα είναι ένα όχι. Μιχάλη. Σκέφτομαι την αλλαγή του τίτλου της εκπομπής. Εξφάχτο. Έλα, όχι. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε. Για την φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κώστα. Για χαρά. Αφού τα σπάξε το τραγούδι. Τα τραγούδια τα σπάξε. Εξφάστο. Κόλα εδώ. Πολύ για τους αναμνήσεις. Μπράβο. Μπράβο. Έφυγε. Έφυγε. Τα λέγαμε.